Το γεγονός, πρώτα απ' όλα να διευκρινίσουμε ότι είμαστε από συνδικάτα καθαρισμού Αττικής και Πειραιά. Την περασμένη Τετάρτη, στο χώρο που βλέπετε, έγινε το τραγικό γεγονός να πέσει με λιπόθυμος συνάδελφος 45 χρονών στον αύλιο χώρο, που τον είχαν βάλει σε αυτή την πόστα να εργαστεί την ημέρα της κορύφωσης του καύσωνα. Ο συνάδελφος μεταφέρθηκε στα επίγοντα, από εκεί στην εντατική και κατέληξε την 5η 11 του μηνός. Εμείς λέμε ότι είναι τραγικό γεγονός οι εργαζόμενοι να μην γυρίζουν στα σπίτια τους, στις οικογένειές τους, στα παιδιά τους. Αστειεύεστε πρέπει τώρα, να εργάζονται σε συνθήκες τέτοιες. Δεν σας ακούω καλά, γιατί είμαστε πάνω στη λεωφόρο. Καταρχάς, δεν θα το μαθαίναμε ως περιστατικό αν δεν υπήρχε καταγγελία από τα Σωματεία Συνεργείων Καθαρισμού. Ακριβώς. Δεχτήκαμε τηλεφώνημα την Παρασκευή στις 12 του μηνός από συναδέλφισσα από το χώρο που κατήγγειλε το γεγονός. Τι δεν θα έπρεπε να γίνει, δηλαδή. Γιατί πρέπει να τα επιβεβαιώσουμε. Τι δεν θα έπρεπε να γίνει. Δεν έπρεπε να τον αφήσουν να βγει. Δεν θα έπρεπε να τον αφήσουν να βγει στους εξωτερικούς χώρους να τους καθαρίσει υπό συνθήκες καύσωνα. Αυτό δεν θα έπρεπε να γίνει. Βεβαίως, βεβαίως. Αυτά όλα είναι μέσα στη σύμβαση εργασίας που υπογράφουμε. Τι λέει η σύμβαση? Ότι και γιατί όταν η θερμοκρασία ξεπερνά τους 38 βαθμούς, δεν δουλεύουν οι άνθρωποι σε εξωτερικούς χώρους. Αν τον υποχρέωναν, δηλαδή, μπορούσε ο ίδιος να αρνηθεί, να πει ότι δεν θέλω να καθαρίσω τον προαύλιο χώρο λόγω ζέστης? Κοιτάξτε να δείτε, ο εργολάβος έχει τους επόπτες και εκείνος κατανέμει το προσωπικό στους χώρους που έχει στην ευθύνη του. Έτσι είναι, κυρία Καραμαλή. Αλλά τώρα και όλοι... να μην τρελαθούμε τώρα, έχουν δίκιο οι άνθρωποι. Ας μην καθαριστεί ο αύριος χώρος για δύο μέρες, τρεις. Δηλαδή, δεν κατάλαβα. 40 βαθμούς θα τον πρέπει να βγει ο άνθρωπος έξω στον ήλιο για να καθαρίσει τον αύριο χώρο. Δεν κοιτάμε τι γίνεται δηλαδή στους δημόσιους χώρους. Βεβαίως, βεβαίως, έτσι είναι. Μόνο που αυτό το λέτε εσείς και εμείς. Εδώ επικρατούν στα συνεργεία καθαρισμού, στα εργολαβικά, αργότερα, επικρατεί αργότερα. Ζούγκλα. Αργότερα. Επικρατούν συνθήκες που πραγματικά δεν προλαβαίνουμε τις καταγγελίες που γίνονται από τους συναδέλφους μας. Καθημερινά είμαστε σε επιθεωρήσεις εργασίας. Να ξεκαθαρίσουμε κάτι για τον κόσμο. Με συγχωρείτε που σας διακόπτω. Είναι ο συγκεκριμένος άνθρωπος ήταν εργαζόμενος σε εργολάβο, που έχει πάρει εργολαβικά τον καθαρισμό του νοσοκομείου. Δεν είναι υπάλληλος του νοσοκομείου. Βεβαίως. Ο οποίος εργολάβος καθορίζει τους όρους με τους οποίους εργάζονται. Να κάνω εγώ μια άλλη ερώτηση. Να την κάνεις. Τι μισθό, παίρνατε, τι μισθό έπαιρνε ο άνθρωπος αυτός, κυρία Καραμαλίκη? Όλοι μας, όλοι στην καθαριότητα, πληρωνόμαστε με την ώρα. Και η ώρα είναι 3.93 μεικτά. Καθαρά. Βγάλτε τα να δείτε στο 7ωρο. Καθαρά δεν φτάνει ούτε τα 20 ευρώ. Είναι μισθή 400-450. Με τι συνθήκες? Μπορούμε ότι ήταν κανονισμένο να έχουμε και εργαζόμενους στο 20 ευρώ. Επί 22 μέρες 440 ευρώ. Να χάσει τη ζωή του ένας εργαζόμενος για 440 ευρώ. Έτσι, στα αζήτητα λέμε εμείς. Στα αζήτητα κυριολεκτικά, και καταλαβαίνουμε ότι ένα παραπάνω, γιατί είναι χώρος στρατού, έτσι, και ακόμα πιο δύσκολα βγαίνουν οι πληροφορίες από εκεί, αλλά εμείς το έχουμε αντιμετωπίσει στο παρελθόν. Αν δεν έβγαινε αυτός ο άνθρωπος έξω... Συγγνώμη, σας διακόπτω και πάλι. Να καθαρίσει. Δεν σας άκουσα. Αν αυτός ο άνθρωπος δεν έβγαινε να καθαρίσει έξω, επειδή ήταν ο Ρωμίσθιος, θα είχανε και ώρες πληρωμής. Βεβαίως. Θα είχανε και ώρες πληρωμής. Βεβαίως. Μάλιστα. Δεν μπορούσε να βγει άλλη ώρα. Κοιτάξτε, τι επιλογή έχει. Ο κλάδος της καθαριού... Επιτρέψτε μου να σας πω αυτό, βεβαίως, που απορρέουν από εκεί πολλά πράγματα. Ο κλάδος της καθαριότητας έχει να υπογράψει κλαδική συλλογική σύμβαση εργασίας από το 2009. Σωστό. Μέσα στη σύμβαση δεν καθορίζεται μόνο ο μισθός, καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις της εργασίας μας, τα ασφαλιστικά μας, τα εργασιακά μας δικαιώματα. Στα όρια της κρίσης, έτσι. Βεβαίως.
Ποιον όλα χτύπησαν αυτά, πρώτα, τον αδύναμο. Από εκεί και πέρα πήγανε περίπατο. Έτσι. Γίνεται πραγματικά ένας χαμός στους χώρους δουλειάς από τους εργολάβους που κερδίζουν από την εργασία μας. Δεν προσφέρουν απολύτως τίποτα. Εντάξει, τώρα κυρία Καραμαλίκη και οι εργολάβοι σας δίνουν δουλειά και εσείς κάνετε τη δουλειά σας. Εκείνο το οποίο όμως βεβαίως πρέπει να πούμε είναι ότι ούτε μισθοί είναι αυτοί. Δεν είπαμε να μην υπάρχουν εργολάβοι. Βεβαίως. Εργολάβοι να υπάρχουν και εργοδότες να υπάρχουν. Να τηρείται να η νομοθεσία και να πληρώνουν σωστά. Να τηρεί την εργατική νομοθεσία και όλοι οι άνθρωποι να είναι ευχαριστημένοι. Βεβαίως. Εμείς επιτρέψτε μας. Εμάς επιτρέψτε μας να σας πούμε ότι είναι ένα πολύ ωραίο κόλπο για να κερδίζουν οι εργολάβοι και οι εργολαβικές και γινόμαστε μπαλάκι. Μάλιστα. Αυτές τις μέρες έχουμε ζήσει απίστευτα. Μάλιστα. Κάναμε συνάντηση εχθές τα συνδικάτα με το διοικητή Μάλιστα. του νοσοκομείου. Ναι, δεν και... φέρει καμία ευθύνη, μας δεν είπε. Φέρει καμία ευθύνη. Ναι, γιατί έχει καμία δώσει εργολάβοι. Έχει δώσει εργολάβοι. Ο λόγος εξαφανισμένος. Βεβαίως. Άρα καταλαβαίνετε ότι εμείς πηγαίνοντας στα Υπουργεία, στον χώρο δουλειάς και στον εργολάβο, δεν βρίσκουμε ποτέ το δίκιο μας. Εμείς λέμε ότι η εργασία των εργαζομένων που καλύπτει πάγιες ανάγκες των χώρων πρέπει να γίνονται με το συγκεκριμένο χώρο. Μάλιστα. Και όχι με ενδιάμεσους. Να ευχαριστήσουμε θερμά την κυρία Καραμαλίκη. Θα είμαστε εδώ για να σας ακούμε. Και ένα τελευταίο για να σας πω σημαντικό. Να το προσθέσετε στο θάνατο του συναδέλφου, είναι 5 μήνες απλήρωτοι οι εργαζόμενοι. Α, και 5 μήνες. Με αυτούς τους μισθούς πείνας. Αυτό πρέπει να το πούμε πρώτα. Τώρα να το πούμε για τον εργολάβο. Που τους έχει 5 μήνες απλήρωτους ανθρώπους. Βεβαίως.